χωριό στο πανηγύρι. Στο το όμορφο χωριό, λιώματο κλαδά γεφύρι, με κανάν πολύ τρελό. Καλημέρα, καλημέρα. Μια ακόμη εκπομπή τρεχαγύρευε ξεκινάει ευθύς αμέσως. Βρίσκομαι σε υψόμετρο 800 μέτρα και είμαι στα όρια του νομού Αχαΐας και της Αρκαδίας, κοντά στην τεχνητή λίμνη του Λάδωνα, σε ένα πανέμορφο, ακόμη γραφικό χωριό της ελληνικής Υπαίθρου. Κυρίες και κύριοι, στην εκκλησία που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, σήμερα γιορτάζει. Γιορτάζει ο Άγιος Χαράλαμπος, ο Ιερομάρτυρας. Και όπως βλέπετε από πολύ νωρίς το πρωί, έχει έρθει κόσμος για να τον τιμήσει. Παραμείνετε μαζί μας, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, γιατί αυτό το χωριό έχει να μας δείξει πολύ ωραία πράγματα. Καλώς ήρθατε στο Τρέχα Γύρευε. Και πού βρισκόμαστε? Η παλιά ονομασία του χωριού λεγόταν Στρέζοβα και μετά το 1928 ονομάστηκε Δάφνη Καλαβρίτων. Καλώς ήρθατε! Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αυροσίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη διόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ερητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των εορταζόντων εν τη Αγία Εορτή ταύτη, των συμμετεχόντων εν τη Ιερά Λιτάνευση ταύτη, υγεία σωτηρίας πέρα αυτών υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο στήλος ακρόνητος της Εκκλησίας Χριστού. Στην πέγγι κοιτάς που γέρασα. Με κοιτάς που μου γέρασα για ασπίσαν τα μαλλιά μου. Ωραία, μη γεράς
σαν η γέρα, σαν τα βάσανα. Με γέρα σαν τα βάσανα της φυλακής η πόνη. Ωρε νεχό πω μολά, νεχό πω μολά, παράπω μολά. Παρά που να και θα τα φάει το χώμα. Να είστε καλά. Εσείς πώς περνάτε στο χωριό? Εμείς ερχόμαστε κάθε χρόνο με πούλμαν μαζί με το Σύλλογο Γυναικών εδώ και τιμάμε τη μνήμη του Αγίου, φέρνουμε κόσμο στο χωριό μας και το αναδεικνύουμε με αυτόν τον τρόπο. Η καταγωγή σας είναι από εδώ? Η καταγωγή μου είναι από εδώ και η δικιά μου και της γυναίκας μου. Πολύ ωραία. Αγαπάτε το χωριό. Είναι ένα γραφικό, πανέμορφο χωριό. Θα θέλατε να ξαναρθείτε να ζήσετε μόνιμα, μπορείτε? Μόνιμα όταν καταθέσω τα όπλα, οπωσδήποτε. Όταν καταθέσετε. Όταν καταθέσει τα όπλα, να βγει στη σύνταξη. Να το εγώ μετά. Να δείτε. Μόνιμα, μόνιμα. Μπορείτε δηλαδή να συμβιβαστείτε, από να αφήσετε την πόλη που μένετε τώρα? Άνετα, Μαγούλα. Στη Μαγούλα. Ελευσίνα. Και να γυρίσετε στο χωριό, θα το αντέξετε? Μια χαρά. Θα το αντέξετε. Τα έχω και παρέα. Χρόνια πολλά με υγεία. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, ευτυχία και αγάπη, τίποτα άλλο. Έτσι, και να είμαστε πάλι εδώ κάθε χρόνο. Και όταν έχει αυτή την υπέροχη θέα, θέα του χωριού μας, στα 800 μέτρα που είναι ο πολιού, ο Άγιος Χαραλάμπης. Πείτε μας ποιος είστε. Είμαι ο Θεόδωρος Αδάμιος, κάτοικος Δάφνης, μόνιμος Δάφνης και η οικογένειά μου. Όλοι. Ένα χωριό που η εικόνα βέβαια τα δείχνει όλα, αλλά πρέπει να γίνει ένας προορισμός εναλλακτικού τουρισμού. Μπορεί να κάνεις υπασία, μπορεί να κάνεις rafting, μπορεί να κάνεις χιλιάδες πράγματα, να περπατήσεις. Και έχουμε, και, εντάξει, έχουμε πέντε πραγματάκια, αλλά δυστυχώς μας έχουν παραμελήσει με λίγα λόγια. Υπάρχει και το παράπονο. Να πούμε ότι βρισκόμαστε 2 ώρες και περίπου. Και από την Αθήνα, άνετα. Άνετα. 2 ώρες σχεδόν και παρακάτι από την Πάτρα. Την Πάτρα, 1,5 ώρα. 1,5. Από τα Καλάβρητα, 1, από την Τρίπολη, μισή. Εντάξει. Χρόνια πολλά. Τι κάνετε, πώς περνάτε? Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία. Από πού ήρθατε? Από Αθήνα. Από Αθήνα. Είσαστε από το χωριό? Από το χωριό. Δεν το ξεχνάτε, το χωριό είναι οι ρίζες μας. Ποτέ. Το λατρεύουμε. Είμαι και οι 2 οικογένειες, πάρα πολύ ερχόμαστε τακτικά και το τιμούμε. Το τιμούμε. Χρόνια πολλά στους κυρίους. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ένα πανέμορφο χωριό. Εσείς είστε ντόπιοι? Όχι, όχι. Από πού έρχεστε? Από τα Καλάβρητα είμαστε. Από τα Καλάβρητα. Είναι κοντινή διαδρομή περίπου? 70 χιλιόμετρα. 70 χιλιόμετρα. Το αγαπάτε το χωριό, κύριε? Άμα δεν το αγάπαγα, δεν θα ήμουν εδώ. Σωστή η απάντησή σας. Εγώ είμαι και ντόπιος εντωμεταξύ. Χρόνια πολλά σε όλους μας, βοηθιά σας και εσάς και για το έργο που κάνετε. Είναι ωραία η αυτή, αλλά έχουν αδειάσει τα χωριά αυτά. Έχουν αδειάσει τα χωριά, το λέμε άσχημο, και το ξαναλέμε. Το άσχημο είναι αυτό της περιπτώσεως, αλλά τι να κάνουμε, θα πορευτούμε όπως χορεύουμε, όπως μας βεράνε που λέει. Έτσι.
Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά με υγεία. Παγκαλαβριτινός Σύλλογος. Να είστε πάντα καλά. Το μέλος και άνθρωπος ιδρυτής, θα λέγαμε, μέσα σε αυτά τα όμορφα πολιτιστικά δρόμενα, ο Φώτης ο Παπαθεοδόρου και φίλος. Φώτη. Καλημέρα σε όλους και καλή και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Η παρουσία σας είναι συχνή, είναι παντού και ομορφαίνεται και πλαισιώνεται όλες τις πολιτιστικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο στην Πάτρα. Προσπαθούμε να είμαστε παντού, να σκορπίζουμε τον πολιτισμό μας που είναι εξαιρετικός και παντού όλα τα χωριά μας θέλουμε να τα επισκεφτούμε. Όλα. Έτσι. Θα χορέψουμε, εννοείται. Θα περάσουμε όμορφα, θα έχει κόσμο και πολύ και θα έτσι. Για να χορέψουμε μαζί, έλα. Για να δω πόσο καλές χορεύτριες είστε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Από πού μας έρχεστε? Από το Σύλλογο Γυναικών Μαγούλας. Μαγούλας στην Ελευσίνα. Ελευσίνα, ναι. Χρόνια πολλά, κύριε. Χρόνια πολλά, να είστε καλά και του χρόνου να είστε καλά. Πολύ ωραίο το χωριό, ωραία είναι. Τι να πω, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Τα παιδιά σας έρχονται στο χωριό? Έρχονται. Έρχονται. Μανούλα, πότε θα πάμε το Πάσχα στο χωριό? Στο χωριό. Το χωριό είναι διαφορετικά. Στην πόλη τι να δούμε? Τίποτα. Το χωριό είναι χωριό και να τα κρατήσουν οι νέοι. Αν μπορέσουν να τα κρατήσουν. Πλησιάζει το Πάσχα. Επισπεύστε τις καταστάσεις. Ετοιμαστείτε για να επιστρέψετε στο χωριό τουλάχιστον 10-15 μέρες να περάσουμε ωραία. Να γεμίσουν τα χωριά μας από παιδάκια, από φωνές και από κόσμο. Τουλάχιστον αυτό μας δίνει δύναμη να πιστεύουμε ότι υπάρχει ελπίδα να αλλάξει κάτι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Τι κάνετε, από πού ήρθατε? Από εδώ. Είσαστε ντόπια, έτσι. Μένετε δηλαδή 12 μήνες το χρόνο στο χωριό? Στο χωριό. Πώς είναι για μια γυναίκα νέα να μένει στο χωριό? Και ωραίο και άσχημο. Έχει τα καλά του, έχει τα μειονεκτήματα. Αλλά νομίζω ότι οι αποστάσεις είναι πολύ κοντινές στο να βρεθεί σε μια μεγαλύτερη πόλη για να πάρεις, ναι, είναι, κάποια πράγματα που θέλεις. Ναι, είναι. Λιγάκι δύσκολα είναι τώρα το χειμώνα, αλλά κατά τα άλλα καλά είναι, μια χαρά. Από κρύο πάντως έχουμε αρκετό, έτσι. Ναι. Φέτος είχαμε πολύ ωραίο χειμώνα. Έτσι. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να χαίρεστε το χωριό σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς που ήρθαμε. Γι' αυτό ήρθαμε, για να χαρούμε μαζί. Πότε έγινε ο ναός? Το 1903. Τρεις φορές έχει γίνει. Το 1848 για 12 άτομα. Το γράφει η πέτρα εκεί. 1848. Σοφιανός Συριόπουλος. 14 χρονών το έκτισε. Μετά τη χολέρα του 1830 επεθάνανε 7 άτομα στην οικογένειά του, γέμενε αυτός. Και έκτισε αυτό. Ως επάγγελμα φαντάζομαι συνταξιούχος, εκπαιδευτικός ή ιστορικός? Ιστορικός. Εμείς αυτόν τον ναό τον λέμε Ακρόπολη της Πελοπόννησης. Αν την πάρει το ναό αυτό και από εδώ, κάτω από την πλατεία, το κάτι άλλο. Χρήστο, είπε κάτι η κυρία, η Ακρόπολη της Πελοποννήσου. Δείξε μας την Ακρόπολη της Πελοποννήσου, σε παρακαλώ, και απολαύστε μαζί μας για λίγο αυτό που πραγματικά είπε η κυρία. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Επίσης, να είστε καλά. Εγώ σας είδα που περπατήσατε από κάτω
τσούκου 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 και φτάσατε στην εκκλησία. Ναι. Μπράβο σας. Πάντως δεν κουράζονται τα πόδια σας. Δεν κουράζονται. Κάνω μία ώρα το δρόμο να πάω στα προβατά μου, έχω και προβατάκια. Είσαστε κυρία? Σαϊτάνη. Το μικρό σας? Ξένη. Ξένια. Ξένια. Κυρία Ξένια μου, εγώ βλέπω και βλέπω από μακριά, έχω αετήσιο βλέμμα. Και κοιτούσα τώρα, λέω, κοίταξε αυτή η γυναίκα ξεκίνησε να περπατήσει. Ναι, δεν με την κόρη μου και με την εγγόνα μου. Φόβομαι. Δεν κουράζεσαι, έχεις συνηθίσει, ε? Έχω συνηθίσει, ναι. Είσαστε σκληροτράχηλες γυναίκες. Ναι, ναι, ναι. Και πας και στα πρόβατα. Πάω και στα πρόβατα. Αρμέγω, ναι. Φτιάχνεις και τυράκι? Φτιάνω και τυράκι. Δεν σου λείπει τίποτα? Όχι. Υγεία να έχω μόνο. Εσύ ποια είσαι, για πες μας, για να αυτοσυστήσω. Είσαστε η κυρία? Η κυρία Δάφνη. Η Δάφνη, ναι. Πήρες το όνομά σου. Α, έχεις σύζυγο. Έχεις σύζυγο Μελ Γκίψον. Μελ Γκίψον, ωραίο παιδί. Ναι, έτσι. Σου την έπεσε, σου κατσέκλεψε, σε έκλεψε? Όχι, όχι. Όχι. Γιατί τότε ξέρεις, γινόταν και αυτό, έτσι. Τα πάντα γινόταν. Στα χωριά νομίζω ότι αυτό ήταν. Τα πάντα γινόταν. Όλα γίνονται, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι, όλα. Γιατί τώρα το λέω αυτό, να λέμε και τον Σαραβού το δίκιο ότι έχεις ωραίο άντρα και καλό παιδί. Μας ακούσουν και άλλοι γυναίκες, θα έχουμε προβλήματα. Είναι και κόρτες εδώ πέρα, κυρία Πρίμα. Για πείτε μου, εσείς μένετε και εσείς μόνοι μας στο χωριό, είσαστε από αυτό το χωριό ή σε έφερε? Από την Ξηροκαλύτερα. Ξηροκαλύτερα από την Τρίπολη, να σου πω να καταλάβεις. Α, μάλιστα. Και τελικά? Από επαρχία. Τι λέει, πέτυχε ή? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Παιδιά, ωραία. Πόσα έχετε? 4 κόρες. Εσύ κάνεις κόρες, ε? Εσύ κάνεις κόρες. Εγώ κάνω κόρες, ναι. Όποιος έλεγε για κόρη να πλησιάσει πες στις γυναίκες. Καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο, με υγεία, να είστε πάλι καλά όλοι. Χρόνια πολλά, παππούλη. Χρόνια πολλά την σε ευχή σου να μου δώσεις. Υγεία και καλή χρονιά να έχουμε. Έτσι. Και λίγο φώτιση στους πολιτικούς μας. Παππούλη, ο Άγιος Χαράλαμπος, ιερομάρτυρας της χριστιανικής μας ορθοδοξίας. Εμαρτύρησε. Άγιος Χαράλαμπος, τον χθάρανε ζωντανόνε. Και σήμερα είχαμε και το ιερό λείψανο, το αριστερό του χέρι, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε και η περιφορά με τους φουστανολόφους. Ναι, και άλλα λείψανε μαζί μέσα, αλλά είχε του Άγιου Χαράλαμπου. Εσείς σε ποια ενορία είσαστε? Εγώ είμαι τώρα κάτω, ήμπρα και εδώ όμως. Κάτω ποια εκκλησία είναι, παππούλη? Περίμενε για να σε ακολουθώ με το μικρόφωνο. Η Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα. Mm. Πόσα χρόνια είσαστε εφημέριος στην Αγία Τριάδα? Στην Αγία Τριάδα είμαι από το 2000. Και πριν? Από το 96 μέχρι το 2000 ήμουν εδώ. Πρώτα ήμουν πέρα εκεί, Βεσίνη, Δεχούνη, Πάος εκεί. Παππούλη. Και έχω 39 χρόνια. 39 χρόνια. Να είσαστε δυνατός και ιερός. Και εσείς καλά να είστε. Έρχεται ο κόσμος στην εκκλησία. Τι βλέπεις εσύ? Όχι. Δυστυχώς. Σε καμιά γιορτή έτσι, σε καμιά κηδεία ή σε μνημόσυνο. Σε άλλες μέρες τίποτα. Γιατί καλά είπες στην αρχή, η πολιτική αυτή που ανέφερες, ότι πρέπει να αλλάξουν τακτική, γιατί δεν πάει καλά. Ναι, γιατί αν από τα παλιά χρόνια είχαν κάτι φτιάξει εδώ κοντά να μείνει ο κόσμος εδώ, θα είχε λίγο νέους. Τώρα φύγαν όλοι. Εφόσον φεύγουν οι νέοι. Και τα δικά μου παιδιά στην Αθήνα όλα. Παππούλη μου, την ευχή σου να είμαστε καλά, να είστε καλά παιδί, και καλή χρονιά και του χρόνου με υγεία να είσαι πάλι. Και του χρόνου να είστε καλά, να είστε καλά. Thank you.
πλούτια αυτά και τα καλά τι να τα κάνω. Εγώ αδέρφη αφαιρώ νύχτα ποτό. Μπω τη μάρη να μυρίσω κι ας πεθάνω. Σε μια γνωστή κορφή να ανέβω κι ας χαθώ. Να ειδώ τα αδέρφια μου, να ειδώ τις αδερφές μου. Και μια αγάπη μου παλιά που ακόμα ζει. Να ξαναβρω τις παιδικές τις συντροφιές μου. Και να τα πούμε και να κλάψουμε μαζί. Χωριό μου, χωριουδάκι μου και πατρικό σπιτάκι μου. Στη σκέψη μου σας φεύγω νυχταμένα. Εδώ στα ξένα πέρα. Μορφή γιορτούλα, πανηγυρική θεία λειτουργία το πρωί, το ιερό λείψανο του Αγίου Χαραλάμπους και γνωρίσαμε έναν ακόμα άνθρωπο στην πορεία μας, φεύγοντας από την εκκλησία, τη Γεωργία. Γεωργία, καλημέρα. Να είστε καλά, χάρηκα. Καλημέρα σας. Για πες μας, αυτοσυστήσου από μόνη σου να πούμε ότι είσαι και δημοσιογράφος. Είμαι στην δημοσιογράφος, ιδιότητα. Ναι, από φυτοσχόλης Αθηνών. Ήρθα εδώ πέρα τα τελευταία 5 χρόνια. Κατάγομαι από τη Δάφνη, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Δάφνη. Έφυγα κι εγώ μαζί με όλους τους νέους για σπουδές και μετά από 20 και χρόνια, να μην τα λέμε όλα τα χρόνια, γυρίσαμε πάλι στη Δάφνη, κάνοντας πράξη στην αποκέντρωση. Ασχολούμαι κι εγώ με δημοσιογραφία, αλλά και με τον πρωτογενή τομέα, με μια φάρμα, με όλα τα ζώα, με τους τοπικούς συλλόγους εδώ, με τους κατοίκους, προσπαθώντας να ανεβάσουμε λίγο το χωριό, να το αλλάξουμε. Να το βάλουμε πάλι, να σταματήσει η ερμοποίηση, να το βάλουμε πάλι μέσα στα δρόμενα της χώρας μας. Τα έχουμε καταφέρει, έχουμε νέες οικογένειες πλέον στο χωριό, με πολλά παιδάκια, έχουμε γειτονιά πλέον που έχει σχεδόν 20 παιδιά. Το σχολείο μας το συντηρούμε και τις τρεις βαθμίδες, για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Έχουμε και το νηπιαγωγείο μας και το δημοτικό και το γυμνάσιο και το λύκειο. Και πλέον σιγά σιγά πιστεύουμε ότι η Δάφνη, παραδοσιακή ναι μεν, έχει αρχίσει με πολλά επαγγέλματα, όχι μόνο κτηνοτροφία και γεωργία, αρκετά επαγγέλματα και έχει αρχίσει πάλι να δίνει ζωή στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Είναι πολύ ελπιδοφόρο όλα αυτά τα μηνύματα και όλα αυτά που μας λες και τελικά δεν είναι όλα μαύρα που μας παρουσιάζουν κάποιοι άνθρωποι, γιατί η αλήθεια είναι όσα γνωρίζετε εσείς που είστε στο χωριό δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς, αλλά τα μαθαίνουμε και τελικά βλέπουμε ότι η επιστροφή κάποιων ανθρώπων στο χωριό αρχίζει να δημιουργεί μια ανάπτυξη στον τόπο. Έτσι, η Δάφνη προσπαθεί και το καταφέρνει, πιστεύω, το κερδίζει το στοίχημα. Είναι νέοι που έχουν έρθει, έχουν ανοίξει επιχειρήσεις. Με προγράμματα leader, βλέπω πολλά προγράμματα αγροτουρισμού. Εκμεταλλευόμαστε τα πάντα, ό,τι υπάρχει, ό,τι μπορεί ο καθένας, αλλά και με ιδιωτική πρωτοβουλία καθαρά, με χρήματα από την τσέπη του ο καθένας, ό,τι μπορεί κάνει. Έχουμε καινούργια καταστήματα, έχουμε ξενοδοχεία, ξενώνες. Και έχει μείνει αναλύωτη η γραφικότητα του χωριού. Με τα καλτερίμια, τα πετρόκτιστα σπίτια. Όλα είναι πετρόκτιστα, όλα τα καλτερίμια είναι πολύ παλιά. Η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπου είναι από το 1818, παραμένει ενωριακός ναός. Οι βρύσες που θα δείτε τώρα, τα καλτερίμια όλα, είναι όλα παλιά και τα φροντίζουμε με πάρα πολύ αγάπη και εδώ οι ντόπιοι και οι απανταχού Δαφναίοι όπου βρίσκονται με τους συλλόγους τους. Γεωργία, ξέρεις, χαίρομαι γιατί βλέπω ένα νέο άνθρωπο που άφησε την Αθήνα που μπορούσε να έχει άλλες προοπτικές και είπε: θα γυρίσω να κάνω μια φάρμα. Θα προσπαθήσω να γυρίσω στον τόπο μου να το παλέψω. Μπορεί οι συνθήκες όλες αυτές και γενικά το πλαίσιο το νομοθετικό που δεν δίνουν κίνητρα στους νέους να ανοίξουν επιχειρήσεις να είναι δύσκολο και
να προκαλεί προβλήματα, αλλά εσύ λες, όχι, εγώ γυρνάω στο χωριό μου, με τις βρυσούλες μου, με τα καλτερίνα μου. Πραγματικά, να πω ότι η πολιτεία δεν βοηθάει. Η κατάσταση της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, η οικονομική, η πτωχευμένη Ελλάδα, δεν βοηθάει. Αυτό είναι αλήθεια. Να δούμε λίγο τα νερά μας τα ωραία. Πάντως από νερά. Έχουμε πάρα πολλά και κρυστάλλα. Η Δάφνη δεν έχει έλλειψη νερού. Δεν έχει έλλειψη νερού και καλό νερό, ποιοτικό. Ναι, πολύ καλό. Το νερό πίνεται. Πολύ καλό, δροσερό και το καλοκαίρι. Αυτά είναι πηγές τα νερά εδώ όλα. Είναι ζεστά το χειμώνα. Έχουν συγκεκριμένη θερμοκρασία σταθερή. Δεν είναι παγωμένο το νερό αυτό τώρα. Έχει αρκετές πηγές και εμείς παίζαμε από παλιά. Τα θυμάμαι να παίζουμε όλα τα πιτσιρίκια μέσα σε αυτά τα νερά. Έχουμε τι αναμνήσεις, κάθε στενό και ανάμνηση. Κάθε έτσι. Στενό και ανάμνηση. Ποτέ θα αρκεί, ποτέ θα αρκεί. Για μέρα που δεν ακούσω τη φλογέρα στο σκοτώ και θα αγκαλιάσω τη γριούλα μου μητέρα και με το χέρι μου θα κάτσω να τα πιω. Χωριό μου, χωριού δάκι μου και πατρικό. Στην κεντρική πλατεία, στην κεντρική πλατεία, η οποία τώρα έχει πάρα πολύ κόσμο λόγω της ημέρας. Είμαστε συνήθως πιο λίγα άτομα, αλλά σήμερα η ημέρα ενδείκνεται και λόγω την ηλιόλουστη και λόγω της γιορτής του Πολιούχου. Συνήθως χιονίζει, μου είπες. Συνήθως σε 10 Φλεβάρι χιονίζει πραγματικά στη Δάφνη. Έτσι. Τώρα όμως έχουμε έναν καταγάλανο ουρανό. Έτσι. Και να πούμε ότι η παλιά ονομασία του χωριού. Το χωριό λεγόταν Στρέζοβα. Το χωριό λεγόταν Στρέζοβα. Δάφνη ονομάστηκε αργότερα Πιχαρίλα ο Τρικούπη, λόγω του αγάλματος που βρέθηκε στο Λάδωνα, του αγάλματος της νύμφης Δάφνης με τον Απόλλωνα. Το χωριό λοιπόν ονομαζόταν Στρέζοβα, ήταν μια σλάβικη ονομασία που σημαίνει τόπος γεμάτος δρύς. Δεν υπήρχε όμως στην ουσία χωριό, ήταν μια περιοχή που κατά τόπους υπήρχαν οικογένειες, ας πούμε τα Λιαπέικα, τα Μακρέικα, για παράδειγμα. Στο 1500 εμφανίζεται πλέον η Δάφνη σαν χωριό, με το στίγμα της, με το γεωγραφικό της στίγμα, και αναφέρεται τη συναντάμε πρώτη φορά στο χρονικό του Μοραίος, στο βιβλίο αυτό. Μέχρι και ρήπη από κάστρο, έτσι. Έχουμε ρήπη από κάστρο, το γνωστό παλαιόκαστρο. Είναι δύο. Ένα είναι απέναντι στην περιοχή που λέγεται Δρυμώνας και ένα κοντά ψηλά στο όρος Κάρακοφολιά, κοντά στο μοναστήρι μας. Τι λες να πιούμε ένα καφεδάκι, γιατί όταν θα έρθετε στο χωριό, εκτός από το καλό φαγητό, την ποιότητα του φαγητού, έχει. Θα πρέπει να πιεις και ένα καφέ, ένα καφέ στην πλατεία με την υπέροχη θέα. Έτσι. Προς τον κάμπο του Λάδωνα. Πάμε. Πάμε. Ελάτε μαζί μας, ένα ακόμα ταξίδι του Τρέχα Γύρευε που τα λέει όλα. Σε είδα χθες το μοναστηράκι, σε είδα σε ένα μπαρ στην Πενάκη, σε είδα και ένα βράδυ στο Γκάζι. Τσουγκρίσαμε κι πες δεν πειράζει. Όπου κι αν πάω το χαμόγελο σου συναντάω. Όπου κι αν πάω το χαμόγελο σου συναντάω. Κεντρική πλατεία, εδώ θα σταματήσετε να πιείτε το καφεδάκι σας. Έχει καφετέριες, έχει ταβέρνες, τα πάντα θα βρείτε τέλος πάντων. Έχουμε και Wi-Fi στο χωριό, full σήμα. Άμα, καλή επιτυχία έχουμε. Μόνο έργα θέλω, δεν γίνεται με κανέναν, αντιπολίτευση πάντα για όλους που είναι πάνω και αυτούς που θέλουν να προσφέρουν ότι θα κάνουν κάτι καλύτερο. Χρόνια πολλά, Άγιος Χαράλαμπος. Χρόνια πολλά, μεγάλη χάρη του Αγίου Χαράλαμπος. Για πες μας εσύ, ανεξάρτητος είναι. Ναι, με όλους. Ποτέ δεν θα ψηφίσω, έχω να ψηφίσω 30 χρόνια.
30 χρόνια. Ούτε δημοτικές, τίποτα δεν έχω. Τίποτα, γιατί δεν τα. Μάλιστα. Έχω χορτάσει από αυτά, κατάλαβε. Είσαι ο άνθρωπος όμως της τεχνολογίας. Είμαι για όλο το καλό και για όλη την Πελοπόννησο ειδικά. Ναι. Όλη την Πελοπόννησο ανεξαρτήτου. Κάνει δορυφορικές συνδέσεις. Τα πάντα, ναι. Μα συνδέει. Και άμα είναι κανένα λακκούβενα, έχω το αμάξι φτιάξει το πιάτο εκεί πέρα, την ανεβάζω επί τόπου. Αυτό το αυτοκίνητό σου είναι όλα τα λεφτά. Είσαι κινητό συνεργείο, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Συνεργάζεσαι και με το CNN, συνεργάζεσαι με και όλα, ναι, με τη Μελάνια εκεί, με τον Τραμπ, ναι. Τη Μελάνια, ωραία, τι κορίτσι έχει πάρει αυτό, ε. Ναι. Είδε τι τυχερή είναι κάποιο. Αλλά του κάνω like κάθε μέρα. Και μου απαντάει, αυτό είναι το θέμα. Να είναι σελίδα, ό,τι να είναι. Πάντως και τις είπα, θα τις μιλάω πάντα ελληνικά. Στο Facebook πώς γιατί είσαι. Γιατί η μετάφραση δεν βγαίνει σωστή. Στο Facebook είμαι Λεβέντης Λάμπης. Θα με βλέπετε όλοι. Είσαι Λεβέντης και Λάμπης. Είμαι. Τι έγινε ο σύλλογος, τι χόρεψε, κουράστηκε, τι έγινε δηλαδή. Όμορφες κυρίες μου, καλημέρα. Ήπιατε το καφεδάκι σας. Το ήπιατε. Βλέπω ότι ντρέπεσαι, μην είσαι ντροπαλή μαμά. Έλεγε όπου έχει καφέ και φαγητό, κάτσε. Όπου βλέπεις ξύλο, φύγε. Καλημέρα. Καλημέρα. Χορέψατε πολύ ωραία. Α, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι τον σύλλογο τον γνωρίζουν οι περισσότεροι. Και πόσα χρόνια είσαι στο σύλλογο? Είναι ο τρίτος τώρα. Η εμπειρία σου? Πάρα πολύ καλή. Πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Πολύ ωραία. Ο Πανκαλαβρητινός Σύλλογος είναι μια οικογένεια? Βέβαια. Ασφαλώς. Θα τα ξαναπούμε σε κάποια άλλη εκδήλωση. Ασφαλώς. Ναι, βέβαια. Έτσι, την εκπομπή την παρακολουθείς? Βεβαίως. Πώς λέγεται? Έχετε περάσει και από το χωριό μου. Ποιο είναι το χωριό? Τα Βραχνέικα. Τα Βραχνέικα. Βέβαια. Φιλιά στην Πάτρα, φιλιά σε όλη την Πελοπόννησο, φιλιά στον ομό Αχαΐας, Αρκαδίας. Καλέστε μας στα χωριά σας, να είστε σίγουροι ότι δεν θα έρθουμε. Εντάξει, αλλά θα έρθουμε, να είστε σίγουροι ότι θα έρθουμε. Αυτό το λέω πάντα, έτσι. Και κατεβάστε και το application στο smartphone, η Onion TV, για να μπορείτε να μας παρακολουθείτε. Γαμώτα βάσανα. Από βάσανα έχει χορτάσει ο κόσμος και τώρα θέλουμε να δούμε κάτι άλλο. Και τελικά, για να πούμε και ποια όμορφη κυρία έχω δίπλα μου. Έχετε τη βοηθό δημάρχου, Χρύσα Παπαδάτου λέγομαι. Χρύσα Παπαδάτου, από Κεφαλονιάς. Κεφαλονιάς η Ρίζα, Καλαβριτινιά όμως, γεννημένη και πατέρας μου κλπ. Όχι, δεν έχεις πρόβλημα, ακόμα είσαι νεότατη. Είμαι νεότατη, όπως το λέτε. Ναι. Στο όμορφο χωριό της Δάφνης, κάθε χρόνο εδώ. Αγαπημένο χωριό, παραδοσιακό χωριό, όπως είδατε, αγαπημένοι άνθρωποι εδώ. Είσαι χωριατοπούλα εντός εισαγωγικών, ναι, έτσι. Ναι, ναι, βεβαίως. Αγαπάς χωριό. Αγαπάω το χωριό. Είσαι παραδοσιακή γυναίκα. Σε όλα τα χωριά των Καλαβρίτων αγαπώ. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα τη Δάφνη, γιατί η Δάφνη είναι εδώ παραδοσιακός οικισμός. Mm-hmm. Έτσι όπως είδατε. Είδαμε και βλέπουμε. Έτσι και βλέπετε. Η παραδοσιακή γυναίκα μαγειρεύεις κιόλας. Τα πάντα από 12 χρονών. Γι' αυτό έλεγες γαμώ τα βάσανα μου, έτσι. Γιατί η μητέρα μου δούλευε από μικρό παιδί. Και ο μπαμπάς μου, οπότε. Και συνεχίζουν οι Έλληνες εκεί που δουλεύανε 10 ώρες να δουλεύουν 25 ώρες τώρα. Δεν έχουμε ωράρια. Δεν υπάρχουν πρωί, ωράρια. Βράδυ. Θες να σου πω και μετά το φλιτζάνι. Το λέτε, τον καφέ. Το λέμε. Θα ήθελα. Είσαι παντρεμένη? Όχι. Θα παντρευτείς, το είδα εδώ πέρα. Βλέπω αλήθεια. Μεγάλο στέμα. Ανοιχτός ουρανός, λέει. Ανοιχτός ουρανός. Να είστε καλά. Άντε, να ζήσετε, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Θα σου πω και ξεκινάει και από κάπα. Κώστας. Κώστας θα είναι. Ναι, Κώστας. Πώς σας λένε εσάς? Εγώ είμαι ο Άγγελ. Βλέπω και ένα αλφα όμως από εδώ δίπλα έρχεται αυτός, παντρεμένος είναι και θα σε διεκδικήσει. Λέτε! Ναι, αλλά επειδή με διεκδικούν και πολλές γυναίκες. Να μην πούμε σαν τη διαδικασία, θα βασανιστούμε. Χαίρεστο και θα δούμε τι θα γίνει. Θα τα βολέψουμε. Αν δεν βρει άγγελα, θα σου στείλω άλλον. Να είστε καλά. Έχω το γιο μου. Σε ευχαριστώ, φιλιά. Σε είδα πάλι στην Καλυθέα. Σε είδα στη Μαρίνα στη Ζέα. Σε είδα να γυρνάς στην Κυψέλη και μετά στα Μπριζολάκια του Τέλη. Όπου κι αν πάω το χαμόγελο σου συναντάω. Όπου κι αν πάω το χαμόγελο σου συναντάω. Έλα βγούμε μια σέλφι μαζί. Έλα γύρνα του. Λεβέντης Λάμπης.
Είσαι ελεύθερος, έτσι. Ελεύθερο. Αν θέλεις και κοπελίτσα, βρίσκουμε. Όχι, όχι, είμαι στον αλλοδαπών. Ναι, αλλά μπορούμε να. Περίμενε, έλα, κάτσε έτσι πως πας να το τραβήξει. Τι ζώδιο είσαι. Τάβρος. Είσαι Τάβρος, ε. Ένας και εσύ μου είπε είμαι δύο ζώδια. Λέω τι ζώδια είσαι. Μου λέει είμαι Τάβρος από μπροστά και Παρθένος από πίσω. Δεν υπάρχει. Ωραία λοιπόν. Τον ήπια με τον καφέ μας. Χρόνια πολλά στο χωριό σας. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Απολαμβάνετε τον ήλιο. Απολαμβάνετε τον χώρο και έρχεστε από πού. Είσαστε εδώ του τόπου. Σόγαμπρος που λένε. Εσωτερικός μετανάστης. Και ερωτικός μετανάστης. Ερωτικός μετανάστης όπως το λένε. Αλλά είσαι ευτυχισμένος. Σε βλέπω μια χαρά. Πολύ. Μια χαρά. Γιατί. Επειδή, γιατί να μην επειδή έτσι όπως είπες σαν παράπονο είμαι. Το είπες όχι, εσωτερικός όχι, μετανάστης. Όχι, όχι. Δεν το είπαμε παράπονο. Από ποιο χωριό Καλαμπούρι. Είσαι. Ποιο είναι το χωριό που είπαμε που έρχεσαι. Η καταγωγή μου είναι από την Ξάνθη. Από την Ξάνθη. Ναι, από την άλλη άκρη της. Από τη Μακεδονία ή τη Θράκη. Θράκη, Θράκη είναι η Ξάνθη. Ναι. Λέω μήπως επειδή το γυρίσουν λίγο και το. Όχι, όχι, όχι. Θρακομακεδόνα. Το πάρουμε έτσι. Θρακομακεδόνα. Είδες που το είπες. Χάρηκα Γιώργη μου. Θρακομακεδόνα. Και του χρόνου. Και του χρόνου είμαστε καλά. Είδες τελικά πάλι να μου οι δυο μας θα τελειώσουμε. Τι ώρα οι δυο μας ξεκινήσαμε, οι δυο μας θα τελειώσουμε. Άρχισες να ξυπνήσεις σήμερα. Δεν άρχισα να ξυπνήσω. Απλά καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, παιδιά. Πολλά. Εγώ ξύπνησα πάντως 7 η ώρα και βγήκα στο μπαλκόνι μου. Εκεί που μέναμε στο χοντέλι Δήμητρα, ο Λεωνίδας και βγήκα στο μπαλκόνι και πάχνει έτσι κρύο. Καφεδάκι όμως υπήρχε. Πήγα τον έφτιαξα μόνος μου. Ήταν self-service. Δεν έχει σημασία. Λεωνίδα, νέος του τόπου και εσύ εδώ δραστηριοποίησε με τις επιχειρήσεις σου. Και προσπαθούμε να κάνουμε τα καλύτερα για το χωριό μας, για τον τόπο μας. Είπες, τις ρίζες μας δεν τις αφήνουμε. Τις ρίζες μας δεν τις αφήνουμε για κανένα λόγο. Εδώ. Ο παπάς, η μαμά εδώ και παραμένει εδώ η μαμά. Ο γιος απλά έχει τη δουλειά του εδώ πέρα. Έτσι. Και προσπαθούμε για το καλύτερο του χωριού. Και μέσω προγραμμάτων προσπαθήσατε, κάνατε τις επιχειρήσεις σας και θέλετε να έρθει ο κόσμος να κάνει ένα διημεράκι. Υπάρχουν καλά καταλήμματα. Ένα διημεράκι θα περάσει πάρα πολύ ευχάριστα. Έτσι. Θα το ευχαριστηθεί, θα πάρει το καθαρό το αέρα. Θα δει τα μέρη μας που είναι παρθένα ακόμα και φανταστικά. Αυτό. Και μπορεί να γεμίσει ένα διήμερο πολύ εύκολα. Μόνο πολύ τα μέρη μείναν παρθένα. Δεν θα προλάβει. Τα άλλα χάθηκαν. Όχι, τα άλλα έχουν μείνει. Στα χωριά ίσως βρεις καμία. Γεια σου, Λεωνίδα μου. Λοιπόν, χάρηκα πολύ να πάτε στο καλό. Να πάτε στο καλό. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή εσείς. Συνέχεια, λοιπόν. Κατερινάκη μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά στο χωριό. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Είσαι η Κατερίνα ή. Η Ατσιμακοπούλου, είμαι πρόεδρος του Παγκαλαβριτινού. Είναι ένας ιστορικός σύλλογος από το 1873, δραστηριοποιείται συνεχώς. Προσπαθούμε για το καλύτερο, συμμετέχουμε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, εξού και η σημερινή μας συμμετοχή στις εκδηλώσεις για τη γιορτή του Αγίου Χαραλάμπους, που είναι πολιούχος του χωριού μας, της Δάφνης. Πόσα μέλη έχει ο σύλλογος? Ο σύλλογός μας αριθμεί πάρα πολλά μέλη. Και συνεχώς εγγράφονται και έχουμε και πάρα πολλούς χορευτές. Και καλούς χορευτές. Και καλούς χορευτές, πάντα. Θα γίνω μέλος, θα μπορείτε να με εντάξετε στην ομάδα σας. Και βέβαια θα μπορούμε, αρκεί να το αγαπάτε κι εσείς και να συμμετέχετε, γιατί κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Δεν είναι μόνο ότι συμμετέχουμε σε πολιτιστικές, ακριβώς. Κάνουμε και ομιλίες, περιεχομένου. Εμοφότες, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε και χάρηκα πολύ. Πάρα πολύ να που σας γνώρισα. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ και θα σου αφιερώσω και ένα ωραίο τραγουδάκι. Κατερίνα, Κατερινάκι, πες μου πως με θέλεις λιγάκι να τρελαθώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κατερίνα, Κατερινάκι, πες μου πως με θέλεις λιγάκι να τρελαθώ. One, two, three, four.
Εδώ κατεβαίνουμε και πάμε. Τώρα πάμε προς τη Μητρόπολη της Δάφνης, Μητροπολίνια Αγία Τριάδα. Να πούμε ότι η Αγία Τριάδα έχει φιλοξενήσει και την πρώτη συνέλευση του Ελλάς στην Πελοπόννησο. Με τον Άρη Βελουχιώτη. Εδώ είναι το κτίριο του Δήμου και το ΚΕΠ. Έχουμε και ΚΕΠ. Ναι, κανονικά. Λοιπόν, είναι η Αγία Τριάδα. Α, εδώ, κοιτάξτε, εσείς είστε, έχετε φύγει από την πλατεία και είσαστε στην κάτω πλατεία, έτσι. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά! Γεωργία, χαρά, χαμόγελα, φωνούλες από παιδάκια. Έχουμε πιτσιρίκια αρκετά. Η Δάφνη πλέον, αν και οι άνθρωποι δεν είναι από την Πάτρα, έτσι, η Δάφνη πλέον έχει πάρα πολλά παιδιά. Καινούριες οικογένειες, όπως είπα και νωρίτερα, και μάλιστα και πολυτεκνές, δεν είμαι ένα και δύο παιδιά. Εγώ που έχω δύο αισθάνομαι πολύ μειονεκτικά στην περιοχή. Εγώ τι να πω που έχω ένα δηλαδή. Εδώ είναι η Μητρόπολη, με το καμπαναριό μας χάρισμα από την Αμερική, από Έλληνες, όπως είχαμε πει πριν, ότι υπάρχει μεγάλη κοινότητα των Δαφνέων στην Αμερική, εξού και οι μεγάλες ζωρές. Και τώρα πλέον εδώ η πλατεία έχει αξιοποιηθεί από κατάστημα της περιοχής, από καφετέρια της περιοχής. Ωραία. Θα επιστρέφατε, παιδιά, να έρθετε να ζήσετε στο χωριό στη Δάφνη. Ανάμεικτα τα συναισθήματα, κάποιοι λένε ναι, και μόλις έρθει την πρώτη εβδομάδα, επιστροφή στην Πάτρα, έτσι. Εμείς είμαστε από Αθήνα. Από Αθήνα. Ναι, μισή-μισή είμαστε και από την Πάτρα τα παιδιά και εμείς από Αθήνα. Και πώς και ήρθατε στο χωριό, έχετε καταγωγή? Έχουμε καταγωγή όλοι και ήρθαμε για να γιορτάσουμε τον Άγιο Χαράλαμπο. Έχουμε κανένα που να γιορτάζει? Εδώ την κοπέλα. Χρόνια σας πολλά. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν ανάγκη να μας κεράσετε. Εντάξει, ό,τι θέλετε. Να περάσουμε. Είστε καλά. Ό,τι επιθυμείς, υγεία και να χαίρεσαι αν έχεις τα παιδιά σου ή τον καλό σου ή την οικογένειά σου και τους ανθρώπους σου. Να είστε καλά. Να περνάτε καλά και πάντα χαμόγελα και έτσι να πληθαίνουμε με παιδάκια τις πλατείες. Τι ωραία είναι, Γεωργία. Είδες τι ωραία γειτονιές. Ναι, ναι, ναι. Είδες ωραία πλακόστρωτα. Α, εδώ. Τι ωραία μαγαζιά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Είστε καλά? Καλά είμαστε. Τι κάνετε? Καλώς ήρθαμε στο χωριό. Είσαι ο... Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος Μπουσιούτης. Υποδηματοποιείων, έτσι. Υποδηματοποιείων, ναι. Και είσαι η τρίτη γενιά. Είμαι η τρίτη γενιά, ναι. Βέβαια, δεν εξασκείς πλέον το επάγγελμα. Όχι, όχι, δεν γνωρίζω τίποτα. Μέχρι τον πατέρα μου πήγε αυτό και τα ξέρει θεωρητικά ο πατέρας μου. Το παραδοσιακό επάγγελμα του τσαγκάρι. Τσαγκάρι. Από τον παππού, ο μπαμπάς. Ο πατέρας μου είναι καθηγητής. Μέχρι τον παππού μου πήγε. Μέχρι τον παππού. Μέχρι το 1994. Και τι θυμάσαι? Τίποτα. Εγώ προσωπικά τίποτα. Τι ακούσες? 93, ξέρω τα εργαλεία. Είχαμε μία αγάπη για τα παλιά αντικείμενα. Ήξερα ότι ο παππούς μου είχε πολλούς υπαλλήλους, πολλούς εργάτες παλιά. Ήταν ένα επάγγελμα το οποίο δυστυχώς χάθηκε. Μέχρι και τα τσαρούχια της προεδρικής φρουράς. Βεβαίως, και τα τσαρούχια. Ήταν μία μικρή βιομηχανία εδώ πέρα, παπουτσιού. Και γύρισες από την Αθήνα, από ό,τι άκουσα, και έκανες μία μικρή επιχείρηση. Εγώ είμαι από Χαλκίδα. Α, Χαλκίδα. Είμαι στη Μύκονο 6 μήνες. Και επειδή αγαπάω πολύ το χωριό μου, πιστεύω στην αποκέντρωση, ήρθα και έφτιαξα αυτό με μεράκι. Και με κόπο. Και με κόπο, αυτό ακριβώς. Και με κόπο. 6 μήνες στο χωριό και 6 μήνες στο νησί. Στο νησί, ναι. Μακάρι να είναι 12 μήνες στο χωριό. Θα το προτιμούσες. Μακάρι, ναι, εννοείται. Εννοείται. Στα και, μέρη που αγαπάμε. Και οι εικόνες που βλέπουμε και αυτά που έχεις μαζέψει, όλα τα αντικείμενα αυτή τη στιγμή που βλέπουν οι τηλεθεατές, είναι ένα προς ένα, είναι σημαντικά κομμάτια που είναι όλα... σου θυμίζουν, βεβαίως, που σου δημιουργούν συγκίνηση. Είναι η ιστορία της οικογένειάς μου. Και του τόπου. Και του τόπου, πρώτα της οικογένειάς μου και μετά του τόπου. Για μένα. Για σένα και νομίζω και για όλους όσους σου επισκέπτονται την επιχείρηση και θα περάσουν και ωραία και θα δουν και το ιστορικό, έτσι, αυτό ιδιαίτερο παραδοσιακό επάγγελμα του παππούλη και μένουν μέσα στο μαγαζί αναλύοντας το χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, και εγώ χάρηκα. Καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες ό,τι κάνεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.
πανέμορφο, πανέμορφο το χωριό της Δάφνης. Τόσα ωραία πράγματα που είδαμε μαζί, μια ακόμη βδομάδα τηλεοπτική στο Τρέχα Γύρευε με καταπληκτικούς ανθρώπους, με υπέροχα και πανέμορφα μοναδικά μέρη της ελληνικής Υπαίθρου. Τους ευχαριστούμε όλους που μας φιλοξένησαν, μας βάλανε στα σπίτια τους και περισσότερο μας βάλατε στην τηλεοπτική σας συνείδηση. Θέλω να χαιρετήσουμε μαζί τη Γεωργία. Γεωργία μου, σε ευχαριστώ. Σε καλά. Χάρηκα κι εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στο χωριό μας. Ευχαριστούμε το Ιωνα Channel, το Τρέχα Γύρευε, τον Άγγελο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον ηχολήπτη μας, τον κάμεραμάν. Χρήσανθο Σπυρόπουλο. Τον Χρήσανθο Σπυρόπουλο. Και θα θέλαμε να μας ξανάρθετε κάποια στιγμή, να έχουμε πιο πολύ χρόνο, να δείξουμε πιο πολλά πράγματα, να μιλήσουν κι άλλοι νέοι, άνθρωποι. Στο επόμενο ταξίδι του Τρέχα Γύρευε θα κάνουμε πολλά περισσότερα και θα κάνουμε μέχρι και rafting. Και rafting, εδώ στον Λάδωνα στη Δάφνη. Πολύ ωραία, κυρίες και κύριοι. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτή την ώρα. Και όπως λέω πάντα και θα το λέω σιγά σιγά για να μπει μέσα στο μυαλουδάκι σας, πολλά πολλά φιλάκια στα υπέροχά σας μουτράκια. Bye! Να το σκέφτε.